Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, σχεδόν κάθε 10 μέρες ενδεχομένως φεύγει και ένας βεβαιωτικός κατάλογος προς το Δήμο για ίσπραξη. Φανταστείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το ποσό. Τώρα, αν μπορέσει να τακτοποιηθεί, καλώς. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θέλει να φάει τα λεφτά του Δήμου, όμως το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Και πολύ καλά θα κάνουν, να μην τα πληρώσουν. Άμα δεν μπορούν, τι θα προτιμήσουν, να δώσουν ένα ποτήρι γάλα στα παιδιά τους, ένα πιάτο φαΐ ή να πάνε να πληρώσουν τα πρόστιμα εδώ. Τακτοποιήσεις γίνονται όταν γίνονται μεταβιβάσεις, γιατί το απαιτεί ο νόμος υποχρεωτικά, και στις περιπτώσεις όπου αδειοδοτούνται κτίρια, είτε για νέες εγκαταστάσεις καταστημάτων, είτε για να μπορέσουν να γίνουν ανεγέρσεις προσθηκών ή οτιδήποτε.